επόμενο κόρνερ για την ομάδα της Λάρισας. 13ο λεπτό της συνάντησης. Ο Γεωργιάδης αναλαμβάνει να το εκτελέσει και αυτό. Η μπάλα στον Φέσνερ, το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Σχετικά νωρίς λοιπόν η ομάδα της Λάρισας καταφέρνει με τον Γερμανό ποδοσφαιριστή, τον Φέσνερ, να προηγηθεί στο σκορ με 1-0. Στο 13 της συνάντησης λοιπόν, ΑΕΛ Καλαμάτα 1-0 και πάνω από 10.000 Λαρισαίοι φίλαθλοι που βρίσκονται σήμερα στο Αλκαζάρ πανηγυρίζουν τρελά αυτό το γκολ που θα δώσει ένα προβάδισμα και στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ. Αλεξανδρής που βγάζει τη σέντρα είναι καλή, επιχειρήθηκε η κεφαλιά, η μπάλα δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, η προσπάθεια συνεχίζεται. Με τον Αλεξάνδρα βγάζει και νέα σέντρα με τις γροθιές ο Κοταράς, διώχνει την μπάλα και κατάφερε τελικώς ο Κίτσας να απομακρύνει οριστικά την μπάλα από την περιοχή του. 24ο λεπτό της συνάντησης, τώρα θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Το φάουλ λοιπόν εκτελέστηκε, η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ τυχερή ομάδα της Λάρισας, η μπάλα για να δούμε. Τελικώς ο κίνδυνος απομακρύνεται. Η μπάλα από την πλευρά των παικτών της Καλαμάτας βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα σκόνταψε στο οριζόντιο δοκάρι. Ευτυχώς όμως δεν σκόνταψε και η τύχη της ΑΕΛ που αυτή τη φορά τη βοήθησε πάρα πολύ. Τσιάτσιος παλεύει τώρα, δέχεται σπροξήματα. Γαλανόπουλος βγάζει παλιά για τον Φίμπουργκ. Συνδυάζονται μεταξύ τους οι παίκτες της Καλαμάτας. Χώνος το σούτ, η απόκρουση από τον Κυπουρό που σώζει την εστία της Λάρισας με την σωτήρια επέμβασή του εκεί για την εστία της ΑΕΛ. 4ο λεπτό της επανάληψης. Τα χειροκροτήματα από την πλευρά των Λαρισαίων στο πρόσωπο του Κυπουρού. Και ενώ ο Νεντέλκοβιτς βρίσκεται στο σημείο του κόρνερ, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για λογαριασμό της ΑΕΛ, οι Λαρισαίοι φίλαθλοι κάνουν τις κερκίδες να δονούνται με το σύνθημά τους. Ξαναρχόμαστε το ανάποδο ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κοταρά, ο οποίος φρόντισε να μαζέψει. Νεντέλκοβιτς λοιπόν βγάζει μια πολύ καλή παλιά. 8 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου βγαίνει η σέντρα και είναι καλή. Εκεί βρίσκεται ο Κυπαρίς, επιχειρεί την κεφαλιά, αλλά το σώμα του Κυπαρίς δεν βρισκόταν καλά τοποθετημένο ώστε να του βγει καλή η κεφαλιά. Πλέον το 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Τιούτιος έχει πάρει θέση, ο αρχηγός των ποδοσφαιριστών της Καλαμάτας, για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό της ομάδας του. Ο κύριος Τσέλιος δίνει τη συγκατάθεσή του για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Ο Τιούτιος το εκτέλεσε με κεφάλια, με την άκρη του χεριού του. Ο Κυπουρός κατάφερε να στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Καρκαλέτσης λοιπόν συνεχίζει την προσπάθεια του, βγάζει μια πολύ καλή πάσα. Σε καμία μα καμία περίπτωση δεν υπάρχει offside του Παπακώστα. Και όμως υποδείχθηκε offside. Ο Παπακώστας μάλιστα σύν της άλλης αντικρίζει και την κίτρινη κάρτα προφανώς για τις διαμαρτυρίες του. Θεωρώ ότι συνεχώς τους παίχτες να έχει εκνευρίσει ποδοσφαιριστές, πάγκους, να γελάνε μέχρι και αντίπαλοι. Στη συγκεκριμένη φάση τη δική μου, μόλις τον βλέπω τον άνθρωπο γυρίζει ανάποδα επιθετικό φάουλ, μου δείχνει και τη δεύτερη κίτρινη και του λέω τι κάνεις, μου λέει εκτός φάσης, αυτό. Του λέω τι εκτός φάσης, τι εννοείς, αυτό. Έτσι, αυτή ήταν η εξήγησή του. Προκαλώ και το παιδί που ήταν το ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας, ποιο παιδί ήτανε, τον προκαλώ και τώρα άμα είναι να έρθει και να πει αν είχαμε την παραμικρή επαφή στη συγκεκριμένη φάση. Βγάζει μια πολύ καλή παλιά την οποία κυνηγάει ο Νεντέλκοβιτς και όπως όλα δείχνουν ναι την προλαβαίνει. Μια δυνατή παλιά και για να δούμε τον γκολ, όχι. Η μπάλα κατέληξε από την εξωτερική πλευρά.